Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς έχεις βάλει τότε? 9 γκολ είχα βάλει στη Β' Εθνική. 9 γκολ στη Β' Εθνική, αλλά έχεις βάλει μερικά πολύ καθοριστικά, έτσι δεν είναι? Αυτό με την Καστοριά είναι όλα τα λεφτά. Και με το Χαϊδάρ Πάρης και ο Βελόνης έβαλε το 2-1. Το 1-1 έκανε, ναι, το 1-1, στο πρώτο ημίχρονο. Έκανε, ναι. Αλλά με την Καστοριά εκεί ξεκίνησε το σερί. Το θετικό σερί που είχαμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέχρι εκείνο το παιχνίδι με την Καστοριά ο Άρης ήταν πολύ δυσκύλιο στον γκολ. Δυσκολευόταν πάρα πολύ. Ναι, δυσκολευόμασταν πάρα πολύ και σε αυτό το παιχνίδι και στις καθυστερήσεις. Ο αγαπημένος παίκτης του Αναστόπουλου είναι ο Γκουγκουλιάς. Μετά από εκείνο το γκολ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν νομίζω το πρώτο παιχνίδι του Αναστόπουλου εκείνο. Όχι. Όχι, το δεύτερο. Το πρώτο ήταν. Όχι, το δεύτερο παιχνίδι του. Το δεύτερο. Κύριε Αναστόπουλο, ναι. Ήταν το πρώτο που μπήκα εγώ αλλαγή. Όπως και τότε, έτσι και φέτος Γιώργο Άρης παίρνει την άνοδο, βέβαια όχι με εκείνη τη δυσκολία και με το να φτάσει η καρδιά μας να πάει στην Κούλουρη στο 90 φεύγα. Το ασυνήθιστο αυτό, αλλά ναι. Το καταφέρνει πολύ πιο εύκολα. Πιστεύεις ότι ήταν δίκαιο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή βάσει της εικόνας των ομάδων φέτος στη σεζόν? Νομίζω ναι, είναι δίκαιη η άνοδο του Άρη. Φέτος τον έσχισε άλλη μια συνέντευξη που έδωσα ότι μπορεί να μην έχει τα ονόματα που είχε πέρσι, αλλά έδειξε σε άλλη εικόνα στο γήπεδο, πιο ομάδα, δεμένοι οι παίχτες και αυτό που μπαίναν στον αγωνιστικό χώρο που έβλεπες οι ποδοσφαιριστές να παλεύουν και για τη φανέλα και για τη νίκη. Που αυτό νομίζω έλειπε την προηγούμενη χρονιά. Ενώ υπήρχαν για μένα πιο καλά ονόματα. Ναι, είναι αυτό. Αλλά, που είπε. Στη Β' Εθνική αυτό που χρειάζεται είναι να είσαι πάνω από όλα ομάδα και ο Άρης έχει και τη δυναμική και του κόσμου και του ονόματος, αλλά οι ποδοσφαιριστές πιστεύω καταλάβαν γρήγορα σε ποια ομάδα είναι και ότι να μην κοιτάξουν την προσωπική τους σε θετικό τους εικόνα, αλλά και το καλό της ομάδας. Ναι, να μην κοιτάνε δηλαδή τα νούμερα τους, πόσα assist ξέρω εγώ θα βάλει ένας ή πόσα γκολ, αλλά την ομαδική. Ναι, γιατί πολλές φορές και αυτοί οι ποδοσφαιριστές ήρθαν στον Άρη μπορεί και από άλλες εθνικές ομάδες και κάναν, μπορεί να πήγαν Β' Εθνική λόγω Άρη. Έχαν μεταγραφεί και κοιτάνε πολλές φορές και το δικό τους το καλό να μπορέσουν να φανούν επειδή βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Β' Εθνική. Αλλά νομίζω οι ποδοσφαιριστές το διαχειριστήκαν πολύ καλά φέτος στον Άρη και δώσαν το καλύτερο για την ομάδα που φυσικά στο τέλος είναι και για την προσωπικό τους καλό. Ναι. Βέβαια τώρα ξημερώνει σιγά σιγά και μια καινούργια μέρα. Ο Άρης επιστρέφει. Λένε πολλοί, Γιώργο, δεν ξέρω, θα το ξακούσεις και εσύ, ότι αυτή η φετινή ομάδα είναι κατά κάποιο τρόπο μια ομάδα μίας χρήσης. Είσαι και εσύ αυτή τη άποψη ότι δηλαδή, okay, αυτή η ομάδα ήταν για τη Football League, την αλλάζουμε και πάμε σε καινούργια? Μα δεν νομίζω, γιατί αυτό νομίζω έχει γίνει και στο παρελθόν πολλές φορές λάθος. Και θα τονίσω και το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι για μένα, σαν ποδοσφαιριστής που έκανα και σαν ποδοσφαιριστής και Β' και Α' Εθνική, πιο δύσκολο είναι να καταφέρεις να ανέβεις από τη Β' Εθνική στην Α' παρά να κρατηθείς στην Α' Εθνική να κρατηθείς. Νομίζω ότι έγινε πολλές φορές αυτό το λάθος και γίναν πολλές προσθήκες, γίνανε πολλές μεταγραφές και αυτό φάνηκε μετά στη μέση του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι πρέπει να κρατηθεί ο κορμός και πάνω σε αυτόν τον κορμό να πάρουν κάποιες μεταγραφές που θα κάνουν όντως τη διαφορά. Και όχι να δοκιμαστούν και να λέμε ότι τον έπαιξε 5-6 παιχνίδια αλλά δεν πρόσφερε αυτό που έπρεπε. Δηλαδή πάνω σε αυτόν τον κορμό τα παιδιά που δείξαν φέτος και κάνανε ολόκληρη χρονιά και είτε αυτοί που ήρθαν από τον πάγκο και αυτοί που παίζανε, πάνω σε αυτούς να έρθουν κάποιες μεταγραφές που όντως θα ξέρεις από πριν ότι είχαν και παιχνίδια στην προηγούμενη τους ομάδα και θα βοηθήσουν αυτά τα παιδιά και τα παλιά παιδιά να βοηθήσουν τους καινούριους για να βοηθηθεί και η ομάδα και επιτέλους να βρίσκεται εκεί που της αξίζει να βρίσκεται μπροστά στην βαθμολογία της Α' Εθνικής. Βέβαια τις προηγούμενες δύο φορές δεν έγινε ακριβώς αυτό. Τις ακριβώς προηγούμενες δύο φορές. Ναι, αλλά δεν έγινε. Ναι, δεν έγινε, αλλά τις χρονιές που τις πρώτες ήταν πετυχημένες. Μετά από 3-4 χρόνια έγινε, άρχισε κάτι φορά. Έτσι ακριβώς. Νομίζω και τότε και σε εμάς ήρθαν, κράτησαν κάποια παιδιά κάποιους κορμούς, αλλά ήρθαν και κάποιες μεταγραφές καλές που μπορούσες να πεις ποιοτικές. Ναι. Και έγινε και η διαφορά και στην Α' Εθνική. Βέβαια, ήδη και στη χρονιά που λες εσύ, υπήρχαν κάποια παιδιά τα οποία. Δηλαδή ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ας πούμε, δεν είναι παίχτης Β' Εθνικής. Ο Νεμπεγλέρας δεν είναι παίχτης Β' Εθνικής. Ήταν παιδιά με πορεία και στην Α' Εθνική που θα μπορούσε δηλαδή να είναι. Εντάξει, δεν ξέρω το κατά πόσο ο Άρης
μπορεί να στηριχθεί στον κορμό που λέμε τώρα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί εγώ θεωρώ ότι. Απλά φαντάζομαι ομάδα... ο Γιώργο λέει ότι θα πρέπει να μείνουν κάποια παιδιά για να μην φύγουν και 20-25. Αυτό είναι. Τώρα έχει, εγώ το λέω τώρα γιατί ξέρουμε και τα οικονομικά προβλήματα. Το να προσπαθήσει να φέρει τώρα 10-15 παίχτε που να του δοκιμάσει στο πρωτάθλημα και να μην σου βγουν είναι δύσκολο. Είναι, και, ναι. είναι δύσκολη και η οικονομική συνθήκε που δεν σε. Να κάνει σωστέ επιλογέ. Έτσι ακριβώ, σωστέ επιλογέ. Τώρα παράδειγμα ο Μουμίν που έπαιξε όλο και το πρωτάθλημα. Σαν αμυντικό χαφ. Αυτός έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο, ναι. Ο Ιντζόγλου έχει. Ο Ιντζόγλου που έπαιξε όλο το πρωτάθλημα και τον ξέρω και τα δύο παιδιά αυτά έχουν συνεργαστεί. Έχω κάνει συμπαίχτες. Ναι. Είναι παιδιά που πάνω σε αυτά νομίζω δεν πρέπει σε αυτήν τη θέση να ψάξει κάποιον άλλον. Ναι. Θα πρέπει πάνω σε αυτά τα παιδιά να φέρει κάποιες μεταγραφές σε άλλες θέσεις που όντως πονά λίγο περισσότερο. Νομίζω λίγο πολύ, έτσι θα γίνει. Λίγο πολύ έτσι θα γίνει. Πλατέλας. Ενδεχομένως κάποια παιδιά στην άμυνα περισσότερο θα μείνουν. Ο Άρης νομίζω ότι περισσότερο χρειάζεται μια σοβαρή ενίσχυση επιθετικά και σίγουρα ένα να δει καλό, και ποιοι. Δεν που θα ξέρει παραπάνω. Και από πριν ότι, δηλαδή το όνομα που θα πάρει, θα ξέρει ότι από πριν ότι είναι ένα όνομα που λογικά θα σου βγει. Και όχι σίγουρα στο 10. Θα πάρεις δύο. Σίγουρα στο 10 που και φέτος όλη τη χρονιά έχει ζήτημα και θέμα. Εντάξει, τα εξτρέμ του χρειάζεται. Είναι άλλες οι απαιτήσεις της Super League πλέον. Σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση και στην άμυνα. Τώρα το ζήτημα θα γίνει και με τον Σόουζα. Αν θα φύγει. Να μην γίνει σε υπερβολή αυτό σε αριθμό. Υπερβολή, γιατί έτσι κάνει κακό και στα παλιά παιδιά που έρχονται πολλές προσθήκες που πρέπει σίγουρα μετά να τους βάλεις και να τους δοκιμάσεις. Και χάνεις και τους παίχτες που παίξαν φέτος, δείξαν τι αξίζουν και ότι αξίζουν και μια ευκαιρία και έτσι χάνεις και τον κορμό σου. Εγώ θεωρώ πάντως, Γιώργο, ότι υπάρχει γενικότερα ένα πρόβλημα στην Ελλάδα με τη σύνδεση των κατηγοριών, ακόμα και με τη σύνδεση των ακαδημιών μας με την πρώτη ομάδα. Πέρα ότι είναι χαόδηση η διαφορά της K20 με την πρώτη ομάδα, ενώ θεωρητικά θα έπρεπε 4-5 παιδιά να είναι έτοιμα για να ανεβαίνουν και να παίζουν κανονικά. Εδώ υπάρχει χαόδηση διαφορά. Το πρωτάθλημα ξεκινάει τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Τέλος πάντων, αστειότητες μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Αλλά υπάρχει μια ακόμα πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους ξένους. Η football league και λόγω εσόδων μηδαμινών, αλλά και λόγω των περιορισμών που υπάρχουν, δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις 5-6 καλούς ξένους ώστε να κάνεις αυτό που λες μετά. Να βάλεις άλλους 2-3. Εδώ πρέπει να πάρεις 10 τώρα ξένους για να στελεχώσεις την ομάδα στη Super League. Και αυτό είναι θέμα δομής του ποδοσφαίρου μας, όχι των ομάδων. Εντάξει, γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι μεγάλες αυξομοιώσεις. Παίρνεις 10, φεύγουν 10 από τις ομάδες που ανεβαίνουν. Και στο εξάμεινο, όχι στον χρόνο. Έτσι. Εδώ μας θυμίζει ένας φίλος, ο 506, εκτός από αυτούς που θυμηθήκαμε εμείς, τον Νάτσο, ο οποίος και αυτός ήταν παίκτης εθνικής Βολιβίας, ο Χρήσο Βαγγέλη, ο Πάολο Κώστα, επίσης ένας πάρα πολύ καλός, και ο Θέμης ο Κουλουχέρης, παιδιά τα οποία ήταν και την Α, δηλαδή, εντάξει, μείναν στην ενδεκάδα και στην πρώτη εθνική όντως. Ναι, ναι, και εντάξει, και φαινότανε, νομίζω, έτσι, τώρα ο Νάτσο Γκαρσία, εντάξει, εδώ μιλάμε ποδοσφαιριστής που για μένα... Ήταν έκπληξη που ήρθε στη Β' Εθνική. Μια χαρά, γιατί ο Νάτσο ήρθε με 50 και έφτασε να έχει 450. Έκπληξη, και αν δεν είχε και αυτό το πρόβλημα που είχε, τον ταλαιπωρούσε στο γόνατο, ούτε θα περνούσε από την Ελλάδα. Εντάξει, ήταν, μιλάμε ποδοσφαιριστή και με πόσες συμμετοχές στην Βολιβία, στην Εθνική. Γενικά, κοίταξε όμως, για να έρθουν όμως ο κάθε ένας από αυτούς που ήρθε, άμα το σκεφτείς, κάτι είχε. Δηλαδή, και ο Σέρχιο είχε τα δικά του. Και ο Πάολο Κώστα, εδώ που ξέρουμε όλοι, είχε τα δικά του. Κάτι. Φυροκολλήσει έξω από το ρίσιο, τα θυμάσαι αυτά. ο Νάτσο έχει τα δει. Έτσι είναι. Ένας τέτοιος καλός ξένος ποδοσφαιριστής, μόνο υπό αυτές τις συνθήκες θα έρθει στην Ελλάδα με πάρα πολλά χρήματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι, απλά νομίζω τώρα ούτε πλέον αυτούς δεν μπορούσε να τους φέρει έτσι. Ούτε με. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες. Γιατί πιστεύεις δεν υπάρχει ο αντίστοιχος Χαβί, το Κάλβο. Λαβράκια πάντα υπάρχουν. Απλά πρέπει να έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να τους βρεις. Δεν εμπιστεύονται και πλέον την Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό ναι. Δεν εμπιστεύονται ξένους. Δεν εμπιστεύονται πλέον. Δηλαδή θα πάνε κάπου αλλού που ξέρουν είναι λιγότερα, αλλά ακούγονται καλύτερα σε άλλη χώρα παρά να έρθουν στην Ελλάδα. Είναι δύσκολο να τους φέρεις τώρα πλέον στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Δηλαδή, να σου πω κάτι, δηλαδή, ο Ούμπιντες όταν ήρθε στον Ολυμπιακό Βόλου. Δηλαδή, τι ήταν, κανένα μεγάλο όνομα ή τίποτα άλλο. Απλά ο Γιάννοπουλος. Τον πρόλαβε τον Γιάννοπουλο καθόλου, ή ήταν πολύ πιο παλιά ήταν ο Γιάννοπουλος. Όχι. Δεν τον πρόλαβε. Ο Γιάννοπουλος δηλαδή είχε γνώση και πήγε και έφερε 4-5 τέτοιου, γιατί δεν είχε μόνο ένα ακόμα κοντούλι είχε Ολυμπιακός Βόλου. Μόνιχε. Ο Μαλιάς εκείνο. Ο Ακώστα επίσης είναι παίχτες. Και σε αυτό πρέπει να γίνει καλή δουλειά. Δηλαδή να ψάχνουν και ποδοσφαιριστές, γιατί
το να πάρει, ένα προσφυστή από Ολυμπιακό Βόλο, γιατί μόλις ακούσουν Άρη, ο Άρης έχει μεγάλο όνομα, δηλαδή, και, όταν θυμάμαι και τώρα με τον Ανάκογλου, το παιδί που τραυματίστηκε, όταν με πήρε για, και έπρεπε να πάρει και κάποιον να μάθει που έχει παίξει στον Άρη και είναι συμπαίκτης και είναι φίλος, είχε πάρει εμένα, δηλαδή με κλειστά με, μη σκέφτεται τίποτα άλλο, έλα στον Άρη, έτσι. Δεν το συζητάμε, τεράστια ομάδα. Για τον ξένο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, είναι ακριβώς, είναι διαφορετικά. Γιατί εντάξει, είναι λογικό ότι φεύγει από τη χώρα του και δεν τον πιάνουν και τα συναισθήματα, κοιτάει το οικονομικό. Μόνο. Αυτούς θα τους πούμε να παίρνουν τον νέτο τηλέφωνο. Για να έρθουν. Αυτό θέλει να θέλει. Μιας και ανέφερες τον Δημήτρη Ανάκογλου, είστε φίλοι από τότε που συνυπήρξατε στον Πανσεραϊκό, έτσι δεν είναι? Στον Πανσεραϊκό, ναι. Είμαστε φίλοι από τότε. Κάναμε πάρα πολύ παρέα εκείνη τη χρονιά και μείναμε και φίλοι και όταν πήγε ΑΕΚ και παντού και γενικά και με παίρνει και με τον συμβουλεύω κιόλας. Έχουμε πολύ καλή φιλία. Πολύ άτυχος όμως. Ήταν άτυχος. Πολύ άτυχος. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, καλό παιδί που δηλαδή με πάρα πολύ όρεξη στο ποδόσφαιρο που προσπαθεί, δουλεύει, κάνει, αλλά πολύ άτυχος, αλλά είναι νέος και στο Πανσεραϊκό εκείνη τη χρονιά, φυσικά και στην ΑΕΚ μετά, έκανε τρομερή χρονιά και είναι ένας ποδοσφαιριστής που λίγες νομίζω ομάδες έχουν τέτοιον ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, που είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να πάρει και το παιχνίδι μόνος του. Και δεν είναι και το κλασικό δεκάρι που δεν θα μαρκάρει, τρέχει, παίζει για την ομάδα, δεν παίζει για τον εαυτό του, αλλά είναι ένας προσβλητής σε μια καλή μέρα, όπως είχαμε τότε τον Πανσεραϊκό σε κάποια παιχνίδια που θυμάμαι, που ενώ έλεγες ότι σήμερα μην χάσουμε μόνο, μέσα ένα κουσάρι το έπαιρνε το παιχνίδι μόνος. Είναι πάρα πολύ καλός προσβλητής. Πες τώρα, σου είπε ανανέωσε το συμβόλαιο, δεν το ανανέωσε ακόμα? Δεν ξέρω, αλλά είναι καλά σχετικά τα πράγματα. Διστακτικά το είπες το «δεν ξέρω». Όταν τελειώνουν όλα με την υπογραφή, ακόμα δεν λες τίποτα. Αλλά είναι σχετικά τα πράγματα και είναι ευχαριστημένος που εκτιμάται και το, φυσικά και ένα παράδειγμα αυτό που έλεγα πριν με τη διαφορά πέρσι ομάδα με φέτος, το να βάζουν γκολ οι παίχτες και το αφιερώνει ο Πλατέλας στο συμπαίχτη τους που τραυματίστηκε και όλη η ομάδα την νίκη στον Ανάκογλου, δείχνει το κλίμα της ομάδος. Και νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο να φτιάξει σε μια ομάδα που φέτος το δείχνει ο Άρης ότι το έχει. Για μένα πέρσι δεν το είχε. Δηλαδή κάποια παιχνίδια τα είχαν με κατεβασμένα χέρια και εγώ που ήμουν από επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και τώρα πλέον φελάτος, έκλεινα την τηλεόραση απλά γιατί είναι ευρίαζα στο σπίτι. Ενώ φέτος βλέπεις και δεν τύχε ότι κάποια παιχνίδια τα πήρε και στο 90. Αυτό είναι και έργο και του τεχνικού διευθυντή και του προπονητή. Ναι, του προπονητή φυσικά, να έχουν την ομάδα μια γροθιά και, και έβλεψε ότι σήμερα λες αν δεν κερδίσει τουλάχιστον δεν θα χάσει η ομάδα. Το πάλευε, δεν το άφηνε και στο τέλος κέρδιζε κιόλας. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις, μιας και αναφερθήκαμε στο Δημήτρη Ανάκογλου, να μας πεις τη ψυχολογία του πώς είναι. Γιατί έχει περάσει μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, Γιώργο. Είναι ένα χρόνο ήδη εκτός, θα καθίσει άλλο ένα εξάμεινο έξω. Και είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιους τραυματισμούς να είναι καλά ο αθλητής ψυχολογικά για να μπορέσει να ανέβει το Γολγοθά που τον περιμένει. Εντάξει, λογικό είναι ότι τον έριξε πάλι γιατί ήταν η τρίτη και τρίτη φορά και κοντά αυτά όλα. Αλλά όπως και στη δεύτερη φορά, δηλαδή γιατί μίλησα και δύο φορές μαζί του και μετά το χειρουργείο και σήμερα το πρωί σε μηνύματα, αυτό που τον είπα είναι ότι ας δουλέψει, δεν πειράζει, τέλειωνε και το πρωτάθλημα και πάντα όλα έρχονται για κάποιο καλό, του λέω. Και προσωπικά του είπα ότι τώρα θα είναι και ομάδα στην Άρη Εθνική και πέτυχε το στόχο. Αν σε ανανεώσει και ομάδα που πρέπει να σε ανανεώσει η ομάδα, εσύ κοίτα να γυρίσεις όσο το πιο γρήγορα δυνατός και καλά και δεν τον φοβάμαι σαν ποδοσφαιριστή, γιατί για μένα όπως λέγαμε για τον Κουλουχέρη, Αβραάμ και πριν και κάποιους ποδοσφαιριστές, είναι παίχτης άλλης εθνικής που θα κάνει τη διαφορά. Γιώργο, παίζει ρόλο σε τέτοιους ποδοσφαιριστές? Νομίζω ότι από την περσινή κυρίως ομάδα θα λέγαμε αρκετούς, αλλά παίζει ρόλο ένας ποδοσφαιριστής που είναι Super League, παίκτης δηλαδή καλός με ικανότητες κτλ., να μην μπορεί να παίξει σε ένα θεωρητικά κατώτερο πρωτάθλημα όπως είναι της Football League. Και στο μυαλό μας, πούμε, συνέχεια έρχεται ο Μιλούνοβιτς. Δηλαδή, δεν ξέρω, θεωρώ ότι αυτός ο παίκτης στην Α Εθνική μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνει στη Β Εθνική που η κλωτσιά είναι. Ναι. Παρόλο που το θεωρητικά είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο, λες. Μήπως δεν είναι. Θεωρητικά είναι πιο εύκολο. Γιατί νομίζω εγώ στη Β Εθνική, και εγώ δηλαδή αισθανόμουν ότι στην Α Εθνική τα παιχνίδια ήταν πιο εύκολα. Ενώ στη Β Εθνική είχες κάποιον να δει, όπως παράδειγμα ο Ανάγκου ή τότε εγώ σαν center forward που ξέραν ότι έχω τον goal, με βάζαν έναν που 90 λεπτά του λέγανε κάτσε εκεί.
Μην κουνιέσαι δίπλα του. Πάει για νερό, πάνε μαζί του. Ναι. Στη Super League δεν υπάρχει τόσο αυτό. Δεν υπάρχει. Ναι. Π.χ. πάμε στο τον Ανάκο, ξέρω ότι οι αντίπαλοι προπονητές που ξέρουν ότι παίζουν με τον Άρη που θα κάνουν άμυνα, το σίγουρο είναι ότι θα βάλουν έναν παίχτη που θα ακολουθεί παντού τον Ανάκο. Με τον Τάτο το βλέπαμε αυτό να το κάνουν. Δηλαδή στον Τάτο, Τάτος είχε πάντα έναν μαζί του. Ναι. Είναι το πιο δύσκολο να βγαίνουν οι κίτρινες κάρτες, πιο δύσκολη αγωνιστική χώρη που θέλεις και δύο και τρεις επαφές για να κάνεις ένα κοντρόλ και αν έχεις τον άλλον όλη την ώρα να σε πατάει και να σε χτυπάει, που και σίγουρα και δεν είναι πολλές φορές τηλεοπτικά παιχνίδια και εκτός έδρας και ο διαιτητής φοβάται να δώσει ένα φάουλ μια και κίτρινη. Ο Πλατέλας πολύ ξύλο. Φέτος τρώει ο Πλατέλας πολύ ξύλο. Έτσι ακριβώς. Ναι. Άρα λες ο Ντελικάτος, παρόλο που έχει ικανότητα, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, γιατί πολλοί λέμε καλά ρε στη Β' Εθνική δεν μπορείς και τα λοιπά, πώς θα παίξεις την Α, ίσως να είναι και πιο δύσκολο για τους Ντελικάτους ποδοσφαιριστές. Ναι, είναι πιο δύσκολο, είναι πιο δύσκολο. Εγώ όχι το πιστεύω, είναι πιο δύσκολο γιατί ένας τελικά τους ποδοσφαιριστής δυσκολεύει τη Β' Εθνική γιατί έχει τα πιο σκληρά μαρκαρίσματα, έχει το man-to-man που γενικά έχει πεθάνει αυτό τόσο το εντελώς το man-to-man που τον ακολουθείς μέχρι και να... Και εκεί δυσκολεύει το τελικά τους ποδοσφαιριστής. Αυτό δυσκολευόμουν και εγώ, έτσι. Έτσι. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τι χρώμα φανέλα φορούσε όταν έβαλε τον κόλ με την Καστοριά? Γκρι. Και φαντάζομαι την έχει κρατήσει σε περίοδο. Και ακριβώς τι φώναζα, τι έβριζα και πόσες φορές βάρεσα την πινακίδα. Έδειξε και ψηλά. Σε παιχνίδι και κλεισμένο. Σε παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών. Και ήταν η πρώτη ελπίδα για όσους τότε, εντάξει, και εγώ και ο Αλέξης είμαστε στο ρεπορτάζ. Η πρώτη ελπίδα. 9 παιχνίδια είχε κάνει ο Άρης τότε. Και κλεισμένο το θερόν μπορεί να ήταν, αλλά φώναζα σαν 20.000. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, να ευχηθούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Ο Άρης πλέον να μην μας ταλαιπωρεί ξανά με τη Β' Εθνική και να μιλάμε μόνο για Super League. Ο καφές που πίνει είναι γκράντε. Αυτός που πίνει ο Ανάκογλου στη φωτογραφία. Είναι γκράντε αυτό που. Γκράντε. Δεκαφέ είναι. Δεκαφέ είναι, παίρνει. Με δυο ζαχαρίνες παρακαλώ να σταλεί κάποια στιγμή, έτσι. Είναι το αντίθετο από τον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος τι παίρνει, το εσπρεσάκι. Α, εσπρεσάκι μόνο. Με πολύ καφέινη. Με πολύ καφέινη, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Και εγώ, γεια σας.